Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και το και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρεθήκαμε σύμφωνοι στο αποτέλεσμα που παράγουν οι μνημονιακές πολιτικές για τους εργαζόμενους, την κοινωνία, τους πολίτες ευρύτερα. Και στη στρατηγική επιλογή για να ανακτηθεί η εργασία από τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτών των πολιτικών, δηλαδή η θεσμική κανονικότητα, κατώτερος μισθός, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επίσης βρεθήκαμε σύμφωνοι. Προτείναμε στον κύριο Τσίπρα να εξετάσει το σχέδιο του εργοδότη ίστατης καταφυγής που προωθεί παντού η ΓΕΣΕ, προκειμένου να δοθεί μια πρώτη ανάσα, μεγάλη ανάσα, σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους συμπολίτες μας, σε μια φάση που πρέπει να συμβάλλουν στην οικονομία, προκειμένου μέσω της απασχόλησης να επέλθει η ανάπτυξη και όχι να περιμένουμε πότε θα έρθει η ανάπτυξη για να έρθει η απασχόληση. Σε γενικές γραμμές συμφωνήσαμε ότι τα συνδικάτα μπορούν να στηρίζουν μια πολιτική η οποία είναι προς το συμφέρον των εργαζόμενων ανεξαρτήτως των πολιτικών ή κομματικών επιλογών που έχουν τα μέλη των συνδικάτων. Ναι. Κουτσιουμπέλης Σταύρος, πλειοψηφών σύμβουλος και προεδρεύων της ΑΔΕΔΗ. Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και κάναμε έναν γόνιμο και επικοδομητικό διάλογο. Μπήκαν προβληματισμοί για τη δύσκολη πορεία, την ακαθόδη πορεία που έχει η χώρα και την έξοδο από την κρίση. Εμείς από την πλευρά μας βάλαμε το πλαίσιο των αιτημάτων του Δημοσίου στα θεσμικά αιτήματα για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης προς όφελος του πολίτη, για μια δημόσια διοίκηση σύγχρονη, ποιοτική, αποτελεσματική και βιώσιμη. Θέσαμε τα θέματα της αξιολόγησης και των απολύσεων στο δημόσιο, καθώς επίσης και τα οικονομικά ζητήματα και την οικονομική εξαθλίωση των δημοσίων υπαλλήλων, όπως επίσης και τις επιπτώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Ζητήσαμε άμεσες πολιτικές πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε για σταδιακή αποκατάσταση των απολειών.